μας πει για την πορεία της ανεργίας. Κοιτάξτε, και η σημερινή ημέρα ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα, όπως και οι προηγούμενες, από την άποψη ότι σε όλη την πορεία αυτή που κάνουμε, που είναι πορεία αγώνα, είναι διαδήλωση, είναι συγκέντρωση, είναι συζήτηση, είναι δρόμενα, που στο επίκεντρό τους έχουν το κεντρικό μας σύνθημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα», μας συνάντησαν πέρα από, από τους δήμους και τις δημοτικές αρχές που συναντήσαμε στο διάβα μας, απλοί άνθρωποι, που ήταν και συγκινητική η προσφορά να βλέπεις απλούς ανθρώπους της γειτονιάς, του κοριού, της πόλης, να βγαίνουν έξω, να σου δίνουν ένα μπουκαλάκι νερό, να σου δίνουν μια καραμέλα, να δίνουν με ένα συμβολικό και ουσιαστικό τρόπο τη στήριξή τους σε αυτόν τον αγώνα, και βέβαια και από τα σωματεία και από φορείς, πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ. Υπήρχε απήχηση, είστε ευχαριστημένοι. Υπάρχει μεγάλη ενεργεία σαφώς. Κοιτάξτε, δεν νομίζουμε ότι πρωτοτυπούμε σαν πόλη. Ίσως ισχύει ότι ο Δήμος Πατρέων είναι από εκείνους τους Δήμους που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό το πρόβλημα δεν ισχύει. Έτσι, όχι τυχαία και όλοι οι Δήμοι αγκάλιασαν αυτή μας την πρωτοβουλία, και βεβαίως όχι τυχαία, δεκάδες σωματεία, εργατικά κέντρα, επιστημονικοί φορείς, ιατρικοί σύλλογοι, φαρμακευτικοί, εμπορικοί, εκφράζουν την στήριξή τους και συνοδοιπορούν. Δηλαδή, σήμερα στην πορεία μας είχαμε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου του Λαφρίου. Είχαμε από λαϊκές επιτροπές, από συνδικάτα, από Αχαΐα, από Ζάκυνθο, από Αττική, από εδώ την περιοχή, που πραγματικά επιβεβαιώνει ότι αγγίζουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, και πραγματικά αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί. Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο, κυρία Πρόεδρος. Είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κόλλια. Τα είχαμε πει, τα είχαμε πει. Είστε καλά. Τι κάνετε, πώς πάει η πορεία, ο αγώνας πάει καλά. Καλά, καλά πάει ο αγώνας. Ο αγώνας, κύριε Κόλλια, κύριε Κόλλια, ο αγώνας πρέπει να τον εκμεριστείτε εσείς καλύτερα παρά η κυρία Πρόεδρος. Τι να πούμε για την περιοχή μας που έχουμε αποβιομηχάνηση, δεν υπάρχουν εταιρείες πια, έχουν φύγει όλοι και από Βουλγαρία και θα φύγουν όπως πάει η κατάσταση. Φορολόγηση μεγάλη, εργασιακά δικαιώματα περιπομένα, καινούργιοι νόμοι ψηφίζονται, lockout έχουν έρθει, ανεμόμενες ανταπεργίες. Μιλάμε για ομαδικές απολύσεις και ένα άλλο σύμπλεγμα νόμων που είναι ενάντια στον εργαζόμενο. Τι να σας πω, είναι γνωστά λίγο πολύ όλα αυτά. Πρέπει ο λαός να καταλάβει ότι πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική. Κύριε Πρόεδρος, να σας ρωτήσω κάτι. Εάν αυτό γίνει φαν και ακολουθήσουν κάποιες άλλες πόλεις, ο Δήμος Πατρέων τι θα κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε να γίνει φαν, διότι δεν είναι happening στο να κάνεις διαδήλωση για τα ζητήματα της ανεργίας. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη αρχή, την οποία την κριτήριό μας δεν είναι ποιος δήμος ή ποιος φορέας ή ποια συλλογικότητα παίρνει μια πρωτοβουλία. Κριτήριό μας είναι αν αυτή η πρωτοβουλία αγγίζει τα προβλήματα τα λαϊκά και αν το πλαίσιο το οποίο θέτει ανοίγει δρόμους ώστε αυτή η διεκδίκηση να έχει κάποια αποτελέσματα. Στο διατάφτα λοιπόν, αν υπάρξουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, κινηματικές και άλλα στοιχεία, πρωτόγνωρα, πρωτότυπα, ενδιαφέροντα κλπ, που όμως το επίκεντρο τους έχουν αυτό το ζήτημα, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να στηρίξουμε, να είμαστε παρόντες κλπ. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν θα πάμε σε έναν αγώνα ή δεν θα στηρίξουμε έναν αγώνα που σημαία του έχει ότι σήμερα λύνεται παραδείγματος χάρη το πρόβλημα της ανεργίας με τα 8 μήνα, επειδή τα 5 μήνα, αγαπητές συνάδελφοι από το Εργατικό Κέντρο Κοινοφιλούς Εργασίας, έγιναν 8 μήνα. Ενώ τούτη εδώ η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι ό,τι πιο επέσχυτο υπάρχει η κοινωνική εργασία, και σήμερα επειδή τους 5 μήνες τους κάνουν 8, δεν μπορεί να είναι σημαία σήμερα του κινήματος αυτό το 8μηνο, δεν μπορεί να είναι σημαία του κινήματος η μερική δουλειά, το ορομίσθιο. Πρέπει να είναι σταθερή δουλειά με δικαιώματα, γιατί ξέρετε και σε συνθήκες κρίσης υπάρχει σταθερότητα στα κέρδη και του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των μονοπωλιακών ομίλων. Άρα συγκεντρώνεται πλούτος και μπορεί αυτός ο πλούτος να διεκδικηθεί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, παραδείγματος χάρη, μια λογική η οποία λέει το εξής. Υπάρχουν τα μνημόνια, υπάρχει η υλικοσχημαχία που σήμερα υποτίθεται ότι τσακώνεται Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που τι μας λένε? Μας λένε
όχι προσλήψεις. Δηλαδή, τι ακριβώς μας λένε μαζί με την κυβέρνηση, να κλείσουν τα νοσοκομεία. Γιατί αν δεχτούμε αυτή τη λογική, είναι θέμα χρόνου να κλείσουν τα νοσοκομεία. Τα σχολεία. Με τι προσωπικό. Όχι. Νομίζουμε ότι αυτό που διεκδικούμε είναι δίκαιο, είναι το απολύτως αναγκαίο και αν θέλετε είναι το ελάχιστο που μπορούμε να διεκδικήσουμε σήμερα. Τι ποσοστά ανεργίας έχουμε στην Πάτρα? Κοιτάξτε να δείτε, τα επίσημα ποσοστά ανεργίας είναι πάνω από 33%. Αυτή τη στιγμή 30.000 είναι οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στα επίσημα στοιχεία του ΑΕΔ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ περισσότερο, γιατί μέσα εκεί δεν περιλαμβάνονται οι αγρότες που ξεκληρίζονται, γιατί και εμείς στην περιοχή μας έχουμε μικρομεσαίους αγρότες. Δεν περιλαμβάνονται οι μικρομεσαίοι, οι έμποροι, οι βιοτέχνες που δουλεύουν με έναν εργαζόμενο ή και με κανέναν ή είναι αυτοαπασχολούμενοι. Επομένως, μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στο επίπεδο της ανεργίας. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στο Δήμο για τα μαγαζιά τα κλειστά και κάποιο πρόγραμμα φορολόγησης, κάτι ελαφρυντικό? Κοιτάξτε, ναι, εμείς αυτό που έχουμε κάνει σαν Δήμος είναι να αξιοποιήσουμε όσες δυνατότητες μας δίνονται, προκειμένου να ανακουφίσουμε και τους μικρομεσαίους, μέσα δηλαδή από χαμηλά ανταποδοτικά τέλη, και να συμπεριλάβουμε κατηγορίες όπως είναι οι άνεργοι, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, πληρώνουν το 50% των δημοτικών τελών. Με αφορμή όμως αυτό να σας πω κάτι που έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον. Εμείς πέρυσι αλλά και φέτος βάλαμε υψηλό συντελεστή για τα δημοτικά τέλη για τις μεγάλες επιχειρήσεις της τάξης του 4,5%. Έρχεται λοιπόν η αποκεντρωμένη διοίκηση, που είναι ελεκτικός μηχανισμός της εκάστοτε κυβέρνησης, και με βάση προσφυγή που έκανε ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων της περιοχής μας, μαζί με επιχειρηματικούς ομίλους της περιοχής μας, μας ακύρωσαν αυτή την απόφαση και μας λένε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο που πέρυσι δεν τον εφαρμόσαμε με βάση την απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, ο οποίος λέει το εξής: ότι οι επιχειρήσεις που έχουν 6.000 τετραγωνικά μέτρα και πάνω, αντί να ανεβαίνει η φορολόγησή τους και τα τέλη τους στο Δήμο, πρέπει να πέφτει κατά 60%, δηλαδή το 4,5 πρέπει να το κάνουμε 2,7. Εννοείται ότι έχουμε πάρει τα μέτρα μας, εννοείται ότι θα κάνουμε ένσταση, αλλά αυτό δεν είναι σκάνδαλο? Δεν είναι σκάνδαλο αυτή η πολιτική που όσους έχει τους ελαφρύνει και όσους δεν έχουν τους επιβαρύνει? Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εμείς πραγματικά και ειδικό τιμολόγιο έχουμε στη ΔΕΙΑΠ για τις κατηγορίες των εργαζομένων που ξέρουμε και των ανέργων ότι δεν μπορούν, και στον κοινωνικό μας οργανισμό έχουμε ειδικά προγράμματα, και στο πατοπολείο μας, τράπεζα τροφίμων, συσίτια κλπ, προκειμένου πραγματικά να πάρουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Όμως λέμε ότι δεν φτάνει αυτό. Το διαπιστώνουμε καθημερινά από τους ανέργους που έχουν στο Δημαρχείο, που ζητάνε 5 ευρώ για να μπορέσουν να συντιστούν την ημέρα. Και αν θέλετε, ήταν και το κίνητρο να πάρουμε αυτή την απόφαση και να οδηπορήσουμε από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα, να στείλουμε αυτή τη διεκδίκηση σαν μήνυμα, να είναι θέμα συζήτησης, διαδήλωσης σε όλη την πορεία, και είμαστε σίγουροι ότι στην Αθήνα θα έχουμε πολλές περισσότερες χιλιάδες από ό,τι ξεκινήσαμε από την Πάτρα. Ήταν χιλιάδες που ξεκινήσαμε από την Πάτρα και δείχνει ότι πραγματικά καλή επιτυχία σας εύχομαι, πραγματικά ο λαός να είναι μαζί μας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ θα είμαι στην πορεία. Θα θέσουμε και κάτι άλλο για την ενεργεία. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να έχουν φύγει για την Ελλάδα πάνω από 500.000 νέα παιδιά επιστήμονες, και αυτή δεν είναι καταγεγραμμένη στο δυναμικό της χώρας μέσα. Άμα προσθέσουμε και αυτούς, η ανεργία μεγαλώνει κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι μιλάμε σήμερα. Και κάτι άλλο ακόμα που είπε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι σίγουρο ότι σε κάθε Δήμο, κάθε μέρα, όλοι οι αντιδήμαρχοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να ζητάνε 1-2-3 ευρώ, ένα κομμάτι του ψωμίου ελληνικό λαό για να επιβιώσει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, θα έρθει μια χρονοστιβάδα που θα μας καταπλακώσει. Είμαστε όλοι εν δυνάμει άνεργοι. Αυτό είναι το χειρότερο. Με τα μέτρα αυτά πρέπει κάτι να αλλάξει. Και το βασικότερο να αλλάξει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη. Και αυτοί που κυβερνάνε ήδη το βλέπουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο.